Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Τουχτίδη. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στο ακροατήριό σας. Ποια είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο Παπαγεωργείο όσον αφορά στους νοσηλευόμενους με κορονοϊό και πόσο έχει επιδεινωθεί η κατάσταση τις τελευταίες ημέρες? Εσείς νομίζω ότι εφημερεύατε προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, προχθές είχαμε μια προοδευτική επιδείνωση το τελευταίο δεκαήμερο. Σκεφτείτε ότι ο προγραμματισμός για το Παπαγεωργείο ήταν να αναπτύξει 4 κλίνες μεθ COVID και μία κλινική απλή, 32 κλινών. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να έχουμε διασωληνωμένους 21 συμπολίτες μας και 140 περιστατικά περίπου σε απλές κλίνες COVID. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει ξεπεραστεί κάθε προσδοκία, κάθε προγραμματισμός. Είναι αυτό ακριβώς που λέγαμε, ότι την περίπτωση που δεν, οι πολίτες δεν μπορέσουν να τηρήσουν τα μέτρα, η υπερμετάδοση που κάνει αυτός ο ιός θα οδηγήσει ουσιαστικά σε συνθήκες φοβερές στα νοσοκομεία, όπως και τις βιώνουμε. Έχουν για πρώτη φορά καταγράφονται τέτοιες καταναλώσεις σε οξυγόνα. Σχεδόν έχουν διπλασιαστεί οι ανάγκες των νοσοκομείων σε οξυγόνο, για να καταλάβετε. Τι λέτε, αυτή την παράμετρο, ξέρετε, δεν είχαμε σκεφτεί. Αυτή την παράμετρο δεν την ξέρει κανένας ουσιαστικά, γιατί όλοι κοιτάμε, φυσικά κοιτάμε τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, δηλαδή νοσηλευτές, γιατρούς, αλλά και όλος ο υποστηρικτικός μηχανισμός πίσω, διοικητικό προσωπικό, τις οικονομικές υπηρεσίες που πασχίζουν να μας βρίσκουν επάρκεια σε μέσα ατομικής προσθέσεις, αλλά και οι τεχνικοί, οι οποίοι είναι κατεξοχήν υπεύθυνοι για όλες τις μεταβολές που γίνονται χωροταξικές, γεωγραφικές μέσα στο νοσοκομείο, αλλά και για τα αέρια, τα διάφορα που χρειάζονται, οξυγόνα κτλ. Καταμαρτυρούν ότι έχουν επιστρατευτεί οι πάντες σε μια κοινή προσπάθεια και οι ανάγκες που καταγράφονται τόσο φυσικά σε μέσα ατομικής προσθέσεις αλλά και σε οξυγόνο είναι πολλαπλάσιες από κάθε άλλη φορά. Κινδυνεύουμε να έχουμε έλλειψη? Αυτή τη στιγμή παρατηρείται μια ροή, αλλά πάντα όταν υπάρχει μια παγκόσμια ζήτηση και ειδικά στην Ευρώπη τώρα βλέπετε ότι όλοι ζητάνε ουσιαστικά, έχουμε ζητήματα. Δηλαδή περιμένουμε να πάει στιγμή ότι κάποιο από τα υλικά ενδεχομένως να εκλείψει. Γίνεται ένας προγραμματισμός και φυσικά τώρα εσείς είστε και τυχεροί, γιατί είστε στην αυαρχίδα από τα δημόσια νοσοκομεία που έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα, το Παπαγεωργείο. Οργανωμένο, κακά τα ψέματα. Είναι οργανωμένο, γίνονται πάρα πολλές παραγγελίες, αλλά και πολλές παραγγελίες μένουν ανεκτέλεστες, καθώς η αγορά δεν μπορεί πάντα να τα απεξέλθει σε τέτοιο όγκο ουσιαστικά παραγγελιών. Όλοι από παντού. Πείτε μου λίγο τώρα κάτι. Είδα κάτι οι σκηνές που έχουν στηθεί στο Παπαγεωργίου, στην είσοδο όπως περνάμε από την κεντρική πύλη. Αυτές οι σκηνές τι είναι? Μετά από τον προγραμματισμό του Υπουργείου για να υπάρχουν τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ έξω από κάθε εφημερεύον νοσοκομείο, ήρθαν και αυτές οι σκηνές, οι οποίες αφορούν τους ανθρώπους οι οποίοι είναι θετικοί και περιμένουν για να κάνουν τις. Οι υπόλοιπες εξετάσεις, φυσικά. Απλά τους είχαμε στην ουσία μέχρι πρότινος τους ανθρώπους όρθιους και σε εξωτερικό χώρο, σε συνθήκες που δεν είναι τώρα δόκιμες για ανθρώπους που υποφέρουν. Οπότε υιοθετήθηκε αυτή η σκηνή πρακτική, τουλάχιστον να τους προστατεύσουμε, γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλύτερες. Αχ, κύριε Τουχτίδη, γιατί είναι το αντίσκηνο με 10 βαθμούς θερμοκρασία, με 12 βαθμούς με ηλιοφάνεια, γιατί θα πέσει η θερμοκρασία. Αλλά θα μου πείτε, από το να είναι έξω εκτεθειμένη τελείως... Από το τελείως έξω, σαφώς. Ναι. Είναι μια βελτίωση. Εντάξει, κοιτάξτε, ζούμε καταστάσεις οι οποίες είναι πρωτόγνωρες. Δεν έχουμε ξαναβιώσει εμείς τέτοιες καταστάσεις. Δεν έχουμε διδαχθεί καν αυτές τις καταστάσεις, έστω σαν πολεμική ιατρική, δηλαδή ειδικά αυτοί που δεν είχαν σχέση ούτε καν στο στρατό με το υγειονομικό, που το υγειονομικό εκεί διδάσκεται τις καταστάσεις, δεν έχουν καθόλου εικόνα με αυτά που γίνονται και πολλές φορές υπάρχουν ακόμα και μεταξύ συναδέλφων εντάσεις από την προσπάθεια να εφαρμοστούν καινοτόμα πράγματα και να τακτοποιηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προσέρχονται. Σκεφτείτε, τελευταία εφημερία 62 θετικά στα 200 τεστ. Περίπου. Δηλαδή μιλάμε για 30%. Ένας στους 3 Θεσσαλονικιούς αυτή τη στιγμή έχει κορονοϊό και μετάση αύξηση. Όπως ναι, δύο λεπτά. Αυτό όμως, γιατί το είπε και τις προάλλες ο Υπουργός Υγείας που βγήκε, ότι το 32%. Αλλά αυτό είχε να κάνει με όσους έχουν υποβληθεί σε τεστ. Δεν έχει να κάνει με το σύνολο του πληθυσμού. Δηλαδή περιμένουμε τα αποτελέσματα από τα λίμματα για να δούμε τι γίνεται. Σαφώς. Κοιτάξτε, θα σας πω εγώ ότι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που έδειξε την τάση της Θεσσαλονίκης είναι ότι εμείς όταν λίγες μέρες μετά από τα τεστ της παραλίας που έγινε σε κοινό, το οποίο απλά στήθηκε στην ουρά, δεν είχε
δεν και καλά κάποιο λόγο για να αυξηθεί, ήταν 7%. 2-3 μέρες μετά, στο Παπαγεωργίου καταγράφηκε ένα 30% σχεδόν. Βέβαια, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι περισσότερο ψηλιασμένοι που έρχονται, γιατί μπορεί να έχουν και κάποιο σύμπτωμα ή να έχουν εκτεθεί. Δεν πας σε νοσοκομείο με την ίδια ευκολία που πας στην παραλία, ας πούμε. Σωστό. Αλλά σίγουρα ένα υπερτετραπλάσιο, μια υπερτετραπλάσια καταγραφή δείχνει ότι όντως υπάρχει ένα ζήτημα στην πόλη. Ναι. Όχι, ένα πολλά. Τώρα εσείς ποιες κλινικές κλείσατε στο Παπαγεωργίου για να γίνουν COVID? Έχουμε μετατρέψει την πνευμονολογική, ήταν η πρώτη που μετατράπηκε, αυτούσια, ούτως ή άλλως βέβαια ήταν και η βασική ειδικότητα σε ένα τέτοιο ζήτημα. Είστε και το μοναδικό νοσοκομείο που έχετε πνευμονολογική. Ναι, η Α και η Β παθολογική, η Γ παθολογική βασικά, Α και Γ παθολογική για την πανεπιστημιακή, έχουν γίνει και αυτές κλινικές COVID και επίσης έχουν συγχωνευτεί οι ορθοπαιδικές οι δύο και οι χειρουργικές οι δύο. Και έχουν γίνει στον τρίτο όροφο του κτηρίου, του Β' κτηρίου, έχουν γίνει άλλες δύο κλινικές COVID. Θεωρητικά θα χρειαστούμε άλλη μία κλινική να μετατραπεί, κατ' εκτίμηση δική μου τέλος πάντων, για την εφημερία της Κυριακής. Έτσι όπως πάει όμως, κύριε Τουχτίδη, βλέπω το Παπαγεωργίου να μετατρέπεται σε νοσοκομείο αποκλειστικά για ασθενείς με κορονοϊό. Λογικό, όταν το πράγμα ξεφεύγει, οι ανάγκες επιτάσσουν από μόνες τους να κάνεις κάτι. Και αυτό είναι να δημιουργήσεις και να υποστηρίξεις τέτοιες υποδομές οι οποίες αφορούν το πρόβλημα που έχεις καυτό αυτή τη στιγμή μέσα στα χέρια σου. Ναι. Δεν είναι, είναι λογικό και είναι και θεμητό. Οι υπόλοιποι ασθενείς πώς εξυπηρετούνται? Γιατί δεν έχουμε μόνο τον κορονοϊό, έχουμε και τις υπόλοιπες ασθένειες. Και αναρωτιέμαι πόσο προγραμματισμένα χειρουργεία κυρώθηκαν ήδη ή είναι στον αέρα μετά τα νέα μέτρα που αφορούν μόνο τα επίγοντα περιστατικά. Σαφώς και πάρα πολλά. Και ειδικά στο νοσοκομείο Παγιοργίου, ξέρετε ότι λόγω και της προτίμησης του κόσμου. Είναι αυαρχίδα που λέγαμε. Είναι τεράστιες αναμονές. Έχουν αναβληθεί πάρα πολλά χειρουργεία και εν προκειμένου εκτελούμε μόνο χειρουργία εφημερίας και τα ογκολογικά, για τα οποία υπάρχει σαφής οδηγία. Θα μείνουμε λίγο στα ογκολογικά. Δεν ξέρω αν θέλετε να ολοκληρώσετε. Ναι, οκ, δεν κάνω πρόβλημα. Πείτε μου, να μην σας χαλάω τον ιρμό. Ναι, αυτό που λέμε ότι σίγουρα τα ψυχρά χειρουργεία, δηλαδή μολυκές γόνατος, αρθροπλαστικές, δηλαδή περιστατικά τα οποία μπορούν να περιμένουν, αυτή τη στιγμή θα περιμένουν. Άλλωστε είναι και εξαιρετικά επικίνδυνο όταν η κατάσταση δείχνει ότι έχει οριακά ξεφύγει, να υποβάλεις ανθρώπους σε χειρουργία που μπορούν να αναβάλουν και δει με ολική αναισθησία, καθώς ποτέ δεν ξέρει κανένας, ακόμα και αν κάνει το τεστ σήμερα, αν δεν έχει μολυνθεί μέσα στο τελευταίο παράθυρο των 3-4-5 ημερών. Ή και ωρών. Ακριβώς. Μπορεί δηλαδή στην ουσία μετά την μετεγχειρητικά ή κατά τη διάρκεια των σπανόλων της νοσηλείας του να εμφανίσει καταστάσεις οι οποίες θα είναι δυσάρεστες. Δεν αξίζει το ρίσκο, πιστεύω, μια μικρή αναμονή ακόμα, πως πιστεύει στη μεγάλη πρόταση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά οι ογκολογικοί ασθενείς, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν εξυπηρετούνται. Και τι εννοώ, εμένα μου λέει το ρεπορτάζ μου ότι εξυπηρετούνται οι ογκολογικοί ασθενείς που ήδη έχουν ξεκινήσει προ-καραντίνας την θεραπεία τους, τη χημειοθεραπεία τους, την ακτινοβολία τους, αλλά αν κάποιος έχει διαγνωστεί με καρκίνο το τελευταίο τρίμηνο και έχει ολοκληρώσει τις εξετάσεις του και τώρα ήταν να κάνει την πρώτη χημειοθεραπεία του, δεν την κάνει. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Το γνωρίζω σίγουρα, εγώ και λυπάμαι πολύ γι' αυτό, γιατί ξέρω, καταλαβαίνουμε είναι ένα όλοι. Θέμα αυτό τώρα που βάζετε, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν αυτός ο άνθρωπος έχει διαγνωστεί κάπου για θεραπεία, λογικά θα έχει και την σειρά του και τη συνέχεια του να συνεχίσει εκεί που διαγνώστηκε, έτσι ώστε να μπορέσει να εξυπηρετηθεί. Αν αυτός αποφασίσει να πάει στην αυαρχίδα ή στο οποιοδήποτε, μετά τίθεται ένα ζήτημα, καθώς θα πρέπει ουσιαστικά να ξεκινήσει μια δουλειά από τη μέση και πάλι. Όχι ότι σε μια τέτοια συνθήκη δηλαδή, νομίζω ότι είναι άκερο να επιλέγεις νοσοκομείο μόνο και μόνο για τις εγκαταστάσεις του και την ομορφιά του ή επειδή έχει ωραίους κήπους. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος διαγνώστηκε κάπου εν προκειμένου. Ναι, εκεί που διαγνώστηκε. Πρότασή μου θα να συνεχίσει εκεί τη θεραπεία εκεί, του. Αν του αρνούνται και του λένε ότι πρέπει να αναβληθεί η θεραπεία σου, μπορεί να αναβληθεί μια θεραπεία, μια χημειοθεραπεία για να είμαστε πιο ακριβείς, ακόμα και αν είναι η πρώτη. Επειδή ο καρκίνος δεν είναι ένα πράγμα και είναι πάρα πολλές διαφορετικές ασθένειες και μορφές,
είναι δεδομένο ότι υπάρχουν και πάρα πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις θεραπευτικές. Ναι. Και υπάρχουν όντως και περιστατικά τα οποία μπορούν να πάρουν λίγο, ας πούμε, μια μικρή αναβολή. Αλλά εγώ θα επιμείνω στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση τέτοια που δεν μπορούμε ελεύθερα να επιλέξουμε πού θέλουμε να συνεχίσουμε μια θεραπεία, και αν είναι απαραίτητο να γίνει θεραπεία άμεσα, πρέπει να συνεχίσουμε εκεί που είμαστε. Λοιπόν, ακούμε όλες αυτές τις ημέρες πως το ΕΣΥ είναι στα όρια του σε επίπεδο υποδομών και προσωπικού. Εσείς μου λέτε ότι άνοιξαν οι κλίνες, μεταφέρθηκαν οι κλινικές. Θυμάμαι ότι είχατε κλειστές ΜΕΘ στο Παπαγεωργίου, γιατί δεν είχατε το προσωπικό να τις επανδρώσετε ουσιαστικά για να λειτουργήσουν. Σήμερα έχει αλλάξει αυτή η κατάσταση? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω τώρα ότι οι λιγοστές προσλήψεις που γίνανε σε επικουρικό προσωπικό τον Απρίλιο ήταν και μας έσωσαν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και ό,τι δεν είχαμε αναπτύξει. Κακά τα ψέματα, το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή έχει άλλα 110 κενά. Την ώρα που τα 220 από τα 330 οργανικά που λέμε καλύπτονται από ανθρώπους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, και οι οποίοι και οι 4.000 στο ΕΔ αλλά και οι επικουρικοί κάνουν μια πολύ καλή δουλειά, αλλά δεν μιλάμε για υψηλή εξειδίκευση σε προσωπικό. Αλλά όπως βλέπετε, οι ανάγκες είναι αυτές που μας τρέχουν, και έτσι και σκεφτείτε ότι μέσα στο τελευταίο 12ωρο μετά την εφημερία, και ενώ είχαμε πιάσει στην ουσία το πικ της δυνατότητας εξυπηρέτησης βάσει προσωπικού, να μην πω ότι το είχαμε ξεπεράσει ήδη, αλλά είμαστε έτσι λίγο πιο μετρημένοι, αδιασωληνώθηκαν άλλοι 3 πολίτες. Τι θα τους κάνεις αυτούς? Αναγκαστικά, οι άνθρωποι αυτοί είναι ήρωες που νοσηλεύουν αυτή τη στιγμή, ειδικά στη ΜΕΘ και στις κλινικές COVID, γιατί σκεφτείτε ότι είναι ντυμένοι 6, 7 και 8 ώρες. Οι συνθήκες σίγουρα είναι ακραίες. Έχουμε ξεχάσει πώς δουλεύεις ποιοτικά πλέον, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Είναι ένας πόλεμος αυτή τη στιγμή. Θα αποσυμφορηθεί η κατάσταση με την υποστήριξη των ιδιωτικών κλινικών? Κοιτάξτε, και χθες το είπα και αλλού, νομίζω ότι όλες οι ιδιωτικές κλινικές πρέπει να βάλουν πλάτη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και είναι σε ένα ανθρώπινο και ηθικό, σε μια ανθρώπινη και ηθική βάση. Σίγουρα δεν μπορεί μόνο αυτό να ανακουφίσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά με μια εκτίμηση έτσι ίσως λίγο παρακινδυνευμένη, βλέποντας ότι τα κρούσματα στη Θεσσαλονίκη δεν έχουν εκθετική αύξηση, αλλά μια αριθμητική διακύμανση, ίσως η λιγοστή αυτή βοήθεια που τώρα προσφέρεται μπορέσει να τη θασέψει και να αποκλιμακώσει τέλος πάντων την πίεση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εργαζόμενοι στο Παπαγεωργίου που νοσούν ή είναι σε καραντίνα? Ευτυχώς εμείς είμαστε σε σχετικά καλή μοίρα, γιατί από νοσούντες, θα έλεγα μάλλον από θετικούς εργαζόμενους, γιατί δεν είναι όλοι νοσούντες, απαραίτητα έχει διακυμάνσεις η επιμόλυνση και η νόσηση αυτή, δεν πρέπει να είναι πάνω από 25 ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι θετικοί. Τώρα από εκεί πέρα σε καραντίνα γενικότερα μαζί με αυτούς δεν ξεπερνάει τα 100 άτομα, είναι ένα διαχειρίσιμο αυτή τη στιγμή ποσοστό, αλλά γνωστή η υπερμετάδοση, γνωστά τα προβλήματα, η μεγάλη έκθεση όπως φαίνεται στην κοινότητα, γιατί από εκεί φαίνεται ότι επιμολύνονται και οι υγειονομικοί. Μέσα στο νοσοκομείο είναι πιο προστατευμένα τα πράγματα, με άφθονα μέσα και με τήρηση κανόνων. Δυστυχώς έξω στην κοινότητα υπάρχει τέτοια διασπορά που μας βγάζει και εμάς εκτός υπηρεσίας, ναι, αρκετά συχνά. Γιατί όταν βλέπουμε το νοσοκομείο φοβόμαστε να μην κολλήσουμε κάτι και πριν από τον COVID. Εκεί φοβόμαστε, προσέχουμε. Σε όλο το υπόλοιπο, σε όλη την υπόλοιπη ζωή μας είμαστε απρόσεκτοι. Δυστυχώς όμως στο νοσοκομείο υπάρχει κουλτούρα και καθαριότητας και προσέγγισης πραγμάτων και περιστατικών με πολύ μεγαλύτερη προσοχή. Έξω, εκεί που νομίζεις ότι τα πράγματα είναι πιο χαλάρα, είναι εκεί η βασική επικινδυνότητα. Εκεί ο κόσμος κολλάει τον ιό. Στις κοινωνικές του εκδηλώσεις, κατά κανόνα, οι οποίες πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο, στα σούπερ μάρκετ, οπουδήποτε. Δεν λέμε να μην βγαίνουμε εντελώς από το σπίτι, αλλά όταν βγαίνουμε, μάσκα σωστά, φορεμένη, χέρια με αντισηπτικό και μεγάλη προσοχή. Κύριε Τουχτίδη, θεωρείτε πως θα δούμε να στείνονται κρεβάτια σε χώρους εκτός νοσοκομείων όπως το Βελίδιο, και αν πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει κάποια από τα νοσοκομεία που έχουν εγκαταληφθεί, όπως είναι το Λιμωδόν ή το παλιό το 424?
Ναι, ναι. Για αυτά τα νοσοκομεία έχω τοποθετηθεί και δημόσια. Η άποψή μου είναι ότι δεν είναι εύκολο όταν το λοιμώδες νόσημα που αντιμετωπίζεις είναι αερογενώς μεταδιδόμενο, να λες ότι θα ανοίξεις οποιοδήποτε νοσοκομείο. Τώρα νοσοκομεία που έχουν μείνει και κλειστά καμιά δεκαετία περίπου, δεν είχαν ούτως ή άλλως τις δυνατότητες, γιατί και στο 424 έχω υπηρετήσει το παλιό, αλλά και το λιμωδόν το γνωρίζω καλά λόγω της, του γεγονός ότι είμαι τριανδριώτης και ήταν εξαιρετικό, δεν το συζητάω σαν προσωπικό κτλ. Αλλά οι εγκαταστάσεις είναι τέτοιες, οι οποίες δεν μπορούν να υποστηρίξουν μια τέτοια λίμωξη. Εκτός αν θέλουμε να κάνουμε κάπου να βάλουμε μια σπιναλόγκα, ρε παιδί μου, να τους βάλουμε τους ανθρώπους κάπου εκεί να βρίσκονται, να κοίτονται απλά. Και φυσικά με πιο προσωπικό, έτσι, γιατί δεν είναι από τείχους και κρεβάτια θα βρεις. Αλλά το θέμα είναι ποιος θα το δουλέψει αυτό. Ναι. Γιατί μιλάμε για χώρους τώρα που όταν θα ξεφύγει το πράγμα, και αν ξεφύγει, μιλάμε για καταστάσεις που θα χρειαστείς να τους τελεχώσεις, να νοσηλεύσουν κόσμο κτλ. Εδώ μιλάμε ότι τα νοσοκομεία είναι οριακά. Πού να απλωθούν αυτά τα νοσοκομεία, τι ήδη οι εργαζόμενοι θα πάνε, δεν θα πάει κάποιος διαφορετικός. Ναι, οι Κινέζοι βέβαια χτίσαν ολόκληρο καινούριο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Θέλω να πω ότι το απομόνωσαν τα περιστατικά. Αλλά εκεί είναι οι Κινέζοι. Εμείς κάνουμε τους Κινέζους. Με τους Κινέζους να σας πω τι έχει γίνει, γιατί πραγματικά δεν είναι από τις χώρες που έχει την καλύτερη δυνατή ενημέρωση. Έτσι, όταν ανακοινώνουν μια πλήρως ψηφιοποιημένη χώρα, ανακοινώνουν οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ότι χάθηκαν στην πανδημία 21 εκατομμύρια τηλεφωνικοί αριθμοί, αυτό εμένα με προβληματίζει. Ναι. Κύριε και μου γεννά άλλα ερωτήματα. Κύριε Τουχτίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλή δύναμη να ευχηθώ. Καλά, μεγάλη προσοχή. Ο κύριος Τιτόπουλος πριν κλείνοντας μας ευχήθηκε καλή τύχη. Εγώ θα πω, τηρείτε τα μέτρα ασφαλείας, κάντε υπομονή μια εβδομάδα ακόμα, ενδεχομένως να είμαστε σε μια καμπή που αν μπορέσουμε να τηρήσουμε τα πάντα με ευλάβεια και αποφύγουμε, θα το πω και αυτό και το λέω πρώτη φορά αυτό, και τις πορείες έστω τις εθιμοτυπικές του Πολυτεχνείου που δείχνουν ότι κάποιοι θέλουν να κάνουν και δυστυχώς δεν είναι καιρός για τέτοια, ας το καταλάβουν. Νομίζω πως θα μπορέσουμε τέλος πάντων να αποκλιμακώσουμε εντός εβδομάδας όλη αυτή την μόλυνση στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ.